Την Ανούλα Φρονιώτη. Δυστυχώς πριν από λίγο ενημερωθήκαμε με μεγάλη θλίψη ότι έφυγε από τη ζωή ο αδελφός της, ο Νίκος Φρονιώτης. Καλή σου μέρα, Ανούλα. Καλημέρα. Κορίτσι μου γλυκό, θερμά συλληπιτήρια. Αγαπημένη μου, ξέρουμε ότι ήταν σε πολύ δύσκολη θέση. Ξέρουμε ότι έδινε εδώ και καιρό τη δική του μάχη. Ξέρουμε ότι υπήρχαν περίοδοι. Λίγο χρόνο, τίποτα. Είναι πολύ φρέσκο, είναι πολύ φρέσκο και το καταλαβαίνουμε. Η αλήθεια είναι ότι δεν το περιμέναμε. Δεν ξέρω εσείς αν είχατε μια διαφορετική εικόνα για την πορεία της υγείας του το τελευταίο διάστημα. Άννα μου, είναι πάρα πολύ δύσκολες οι στιγμές. Καταστράφηκα. Όχι, αγάπη μου, μην το λες. Σε παρακαλώ, είναι πάρα πολύ δύσκολη στιγμή. Είναι τα λόγια περιτά, έχεις την αγάπη όλων μας. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά, επειδή παρακολουθούμε τη ζωή σας εδώ και χρόνια. Λοιπόν, θα μου επιτρέψετε, Νανά μου, χίλια συγγνώμη. Ανούλα μου, επειδή όταν σε πήραμε δεν ήσουν σε αυτή την τραγική κατάσταση και θεωρούσαμε ότι μπορείς να μας μιλήσεις. Εμείς δεν θέλουμε να σε ακούμε να υποφέρεις έτσι. Θέλω να, ή να ηρεμήσεις, να πούμε δύο κουβέντες ή να σε κλείσουμε για να διαχειριστείς τα συναισθήματά σου μόνη σου. Δεν θέλουμε με τίποτα να βγάλουμε αυτό το πράγμα από σένα αυτή τη στιγμή στον αέρα. Θέλω να το. Αν μπορείς να μιλήσεις, έχει καλώς. Διαφορετικά σε αποδεσμεύουμε αμέσως. Να σε κλείσουμε. Δεν μπορώ να ναι, αγάπη μου. Σε αφήνουμε αγάπη μου να ηρεμήσεις. Καταλαβαίνουμε ότι τα συναισθήματά σου αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ έντονα και πολύ αρνητικά. Καταλαβαίνετε ότι δίνουμε το χρόνο στον άνθρωπο αυτό να διαχειριστεί την κατάσταση του αυτή τη στιγμή. Πριν από λίγο.